Βρισκόμαστε στην αίθουσα μικροεπεμβατικής χειρουργικής σπονδυλικής στήλης του Νοσοκομείου Νέων Αθήνεων. Έχουμε κοντά μας τον ειδικό χειρουργό σπονδυλικής στήλης, Νικόλαο Μπενάρδο, ο οποίος θα μας εξηγήσει τις επιλογές που έχουν σήμερα οι ασθενείς που θέλουν να χειρουργηθούν στη σπονδυλική στήλη και θα μας εξηγήσει επίσης τι είναι η μικροεπεμβατική χειρουργική σπονδυλική στήλη. Κύριε Μπενάρδο. Γεια σας. Να τονίσω ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια αίθουσα χειρουργείου. Κατάλληλο για μικροεπεμβατική χειρουργική σπονδυλική στήλη. Τι σημαίνει μικροεπεμβατική χειρουργική σπονδυλική στήλη? Το λέει και η λέξη. Μικροεπεμβαίνω, λίγο επεμβαίνω, minimal invasive, ελάχιστη επέμβαση, ελάχιστη παρέμβαση, με μέγιστο αποτέλεσμα. Δηλαδή, είναι μια ολόκληρη φιλοσοφία και πλήθος τεχνικών που έχουν καταστήσει τη θεραπεία της σπονδυλικής στήλης πολύ εύκολη. Ξεκινώντας από μια απλή ένεση, κάποιες διαγνωστικές και θεραπευτικές ενέσεις που κάνουμε στη σπονδυλική στήλη και καταλήγοντας στο μεγάλο ανοιχτό χειρουργείο. Ανάμεσα σε αυτά τα δύο άκρα υπάρχουν πολλές τεχνικές, όπως είναι ενδοσκοπική χειρουργική, δισκοπλαστική με την έχυση ενδοδισκικού τζέλ, μικροεπεμβατικές σπονδυλοδεσίες από μικρές τομές, από μικρές τρύπες, και καταλήγουμε στα μεγάλα ανοιχτά χειρουργεία όπου δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Πολύ βασικό για να καταφέρει κάποιος να κάνει τέτοιες τεχνικές, τη μικροεπεμβατική χειρουργική σπονδυλική στήλη, το Minimal Invasive Spine Surgery, είναι ασφαλώς η εκπαίδευση του χειρουργού, αλλά και η υλικοτεχνική υποδομή. Αυτή τη στιγμή βλέπετε μια αίθουσα χειρουργείου που έχει ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κόσμο για την εφαρμογή, για την επιτυχία αυτών των χειρουργείων της σπονδυλικής στήλης. Αυτό είναι το γνωστό C-arm, το ακτινοσκοπικό μηχάνημα που έχει κάνει την επανάσταση στη χειρουργία της σπονδυλικής στήλης. Σε κάποια χειρουργία, κατά την ώρα του χειρουργείου, διενεργούμε ακτινογραφία να ξέρουμε ακριβώς πού βρισκόμαστε. Το τραπέζι του χειρουργείου είναι κατάλληλο, ώστε να μπορεί να μπαίνει το ακτινοσκοπικό από κάτω από το τραπέζι και να μπορεί ο γιατρός ανά πάσα στιγμή να τραβήξει όποια λήψη θέλει. Πολύ βασικός εξοπλισμός. Το πάντρευμα του τραπεζιού αυτού με το C-arm είναι ιδανικό. Τέτοιο setup είχαμε μόνο στην Αμερική και στη Γερμανία. Αυτός είναι ο ενδοσκοπικός πύργος που, όταν κάνουμε ενδοσκοπική χειρουργική, βλέπεις τη σπονδυλική στήλη εσωτερικά με το ενδοσκόπιο μέσα πάνω από αυτή την κάμερα, σαν τηλεόραση. Τα βλέπεις επί 15-20. Είναι πολύ ασφαλή, γιατί, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει μεγάλη μεγέθυνση. Ο ασθενής είναι ξύπνιος με λίγο μέθη και επικοινωνείς μαζί του. Αυτό είναι το monitor του ακτινοσκοπικού μηχανήματος. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ένα πλήρες χειρουργείο μικροεπεμβατικής χειρουργικής σπονδυλικής στήλης που δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα από τα αντίστοιχα Αμερικής, Γερμανίας και Κορέας που έχει τύχει εγώ με την ομάδα μου να επισκεφθούμε. Μόλις τώρα τελειώσαμε ένα χειρουργείο ενδοσκοπικής χειρουργικής, δηλαδή χειρουργική με το ενδοσκόπιο, ένα λεπτό μακρύ σωλήνα που μπαίνει από μια μικρή τομή στη σπονδυλική στήλη με τοπική αναισθησία ανέμακτα και αναλόγως τι πάθηση έχει ο ασθενής, προσπαθείς να τη διορθώσεις. Στη συγκεκριμένη περίπτωση κάναμε μια ενδοσκοπική δισκεκτομή. Μπορείτε να δείτε και με την κάμερα το δίσκο που αφαιρέθηκε, ένας μεγάλος δίσκος, μια κύλη όπως λέει ο κόσμος, μια δισκοκύλη που επηρεάζει το νεύρο μιας ασθενούς 22-23 χρονών. Αφαιρέθηκε ο δίσκος, ο ασθενής είναι ήδη στο θάλαμο, το χειρουργείο διήρκε σε 1 ώρα και 10 λεπτά η επέμβαση. Να τονίσουμε ότι με αυτόν τον εξοπλισμό μπορούμε να κάνουμε το πλήθος των μικροεπεμβατικών τεχνικών της σπονδυλικής στήλης. Το βασικό είναι ότι οι ασθενείς και τα χειρουργεία της σπονδυλικής στήλης αποτελούν πλέον υποθέσεις ημέρας, day cases. Τι σημαίνει αυτό? Έρχομαι το πρωί, φεύγω το βράδυ. Ναι, ακόμα και σε σπονδυλοδεσίες οι ασθενείς μπορούν να φύγουν την ίδια μέρα. Όπως για παράδειγμα οι μικροεπεμβατικές σπονδυλοδεσίες X-Leaf από το πλάι της κοιλιάς, Axia-Leaf από τον κόκκιγα, T-Leaf από το τρίμα, τεχνικές που ασφαλώς δεν γνωρίζει ο κόσμος. Αυτό που θα του μείνει είναι ότι γίνονται από πολύ μικρές τομές και ο ασθενής ανέμακτα, ακίνδυνα, ο ασθενής επιστρέφει αυθημερών τις περισσότερες φορές στο σπίτι του. Εκτός από τη σκολίωση και την κύφωση που επιβάλλουν ανοιχτά χειρουργεία, σχεδόν όλες οι άλλες οι παθήσεις σπονδυλικής στήλης μπορούν να αντιμετωπιστούν με τη μικροεπεμβατική χειρουργική. Να τονίσουμε επίσης ότι η ενδοσκοπική χειρουργική σπονδυλική στήλη καθιερώθηκε στην Ελλάδα, σε αυτό εδώ το νοσοκομείο, από μένα, με τη βοήθεια του καθηγητή Χατζηπαύλου, και
τη βοήθεια φυσικά της διοίκησης του Νέου Αθήνων, που αγόρασε αυτόν τον εξοπλισμό, ώστε να γίνουν τα ενδοσκοπικά χειρουργεία.